Γιάννη του Βούτσινου. Καλησπέρα Γιάννη. Θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον πρόεδρο του Σωματείου Σχολών Οδήγησης της περιοχής, εδώ τον κύριο Γεωργαντά. Καλησπέρα κύριο Γεωργαντά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας διαφωτίσετε λίγο για αυτά τα τεράστια ποσά, κυρίως που χάνει το ελληνικό κράτος από μια παράπλευρη απώλεια, το να κόβονται κάποια μπόνους, κάποια επιδόματα από τους εξεταστές για τις εξετάσεις, για τα διπλώματα, έτσι. Και όχι μόνο. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Εδώ και 1,5 μήνα περίπου έχει ξεκινήσει η αποχή των εξεταστών από τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών σε όλη τη χώρα. Ο λόγος τώρα που ξεκίνησε αυτή η εποχή είναι η μη καταβολή του επιδόματος, το οποίο πέραν μέχρι 31/12/2015 και άγγιζε περίπου τα 180 ευρώ το μήνα. Ο λόγος που εκόπη το επίδομα είναι γιατί, από ό,τι γνωρίζουμε, κοπήκαν όλα τα επιδόματα στο δημόσιο τομέα με ευθύνη της Τρόικα. Με τον νόμο... Στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Ναι, μπράβο. Με το νόμο 4354, λοιπόν, με διατάξεις του νόμου αυτού, κοπήκαν όλα τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων εκτός των επιτηρητών των εξετάσεων των σχολείων. Μόνο αυτοί δηλαδή παίρνουν το επίδομα. Αυτά ήταν χρήματα που παίρνουν επίδομα πέραν του ωραρίου, γιατί κάναν τις εξετάσεις. Αυτά ήταν χρήματα που πέραν. Έξτρα χρήματα. Επιπλέον του μισθού. Γιατί ήταν πέραν του ωραρίου. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ερχόντουσαν μετά το ωράριο της υπηρεσίας τους και κάναν τις εξετάσεις. Από την πλευρά τη δική μας τώρα, σαν Ομοσπονδία, κάναμε υπόμνημα στην Τρόικα. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει σαν λαός να απευθυνόμαστε στην Τρόικα. Απευθείας, έτσι. Απευθείας στην Τρόικα και συγκεκριμένα στον κύριο Βιβιάνη, ο οποίος είναι ένας Ιταλός, ο οποίος χειρίζεται το θέμα αυτό. Και του ζητάμε να δοθεί μια λύση στο μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέραν των διπλωμάτων των ερασιτεχνικών, που είναι για ανθρώπους που θέλουν να πάρουν το δίπλωμά τους μόνο για να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο δικό τους. Υπάρχουν και οι επαγγελματίες οδηγοί, υπάρχουν δηλαδή οι οδηγοί αυτοί που θέλουν να πάρουν το δίπλωμα για να ασκήσουν ένα επάγγελμα το οποίο το έχουν ανάγκη. Και εδώ, ανοίγοντας μια παρένθεση, έχω να σας τονίσω το εξής. Το τελευταίο διάστημα, περίπου 2.500 οδηγοί πήραν διπλώματα επαγγελματικά και έχουν φύγει στο εξωτερικό. Διότι με την κρίση που υπάρχει εδώ στη χώρα μας, βρήκαν λύσεις στην Ευρώπη περισσότεροι και δουλεύουν οδηγοί σε φορτηγά και σε λεωφορεία, σε ξένες εταιρείες. Μπορείτε τώρα να μας εξηγήσετε εν συντομία την οικονομική ζημιά. Να σας πω. Καταρχάς, το χρόνο βγαίνουν γύρω στα 150.000 διπλώματα στην Ελλάδα. Το όφελος που έχουν από τα παράβολα και μόνο η πολιτεία είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα ανταποδοτικά τέλη τώρα που είναι για τις εξετάσεις, δηλαδή τα παράβολα για τις εξετάσεις, αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια. Και αυτά είναι στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο και συγκεκριμένα και η κυρία Χρυσοβελώνη, υφυπουργός, το είπε προχτές. Ακούστηκαν λοιπόν και από επίσημα χείλη ότι τα ανταποδοτικά τέλη για τις εξετάσεις αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια. Το κόστος δε για τους εξεταστές, για το επίδομά τους, είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Επομένως, δεν νομίζω ότι παθαίνει ζημιά ο κρατικός προϋπολογισμός από ένα επίδομα το οποίο έχει ανταποδοτικά τέλη τα οποία υπερκαλύπτουν το κόστος του επιδόματος. Μόλις αναφέρατε νούμερα τα οποία πρόχειρα αθροίζοντάς τα είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Και η ζημιά μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση, όπως λένε σήμερα και οι οικονομικές, σωστά το λέτε, αγγίζει τα 43 εκατομμύρια η ζημιά. Εκείνο το οποίο όμως θα ήθελα να τονίσω, είναι και η πλευρά η δική μας, δηλαδή η πλευρά των επαγγελματιών, των εκπαιδευτών οδήγησης, των επαγγελματιών που έχουν τις σχολές οδηγών. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή 4.000 επαγγελματίες σχολάρχες είμαστε σε ομοιρία. Όμως, από την άλλη πλευρά, οι υποχρεώσεις μας τρέχουν κανονικά. Δηλαδή, ούτε ο ασφαλιστικός μας φορέας, δηλαδή ο ΟΑΕ, μας λέει επειδή υπάρχει αυτή η αποχή, μην πληρώνετε. Ούτε η εφορία θα μας πει τώρα, γιατί έχουμε περίοδο ΦΠΑ, μην καταβάλλετε το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, τελούμε υποκατάρρευση αυτή τη στιγμή. Κύριε Γεωργαντά, το ρεπορτάζ μου επιτρέπει να γνωρίζω ότι αμέσως μετά από εδώ φεύγετε για Αθήνα. Με τι σκοπό? Φεύγω για Αθήνα γιατί αύριο έχουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση σαν Ομοσπονδία για να δούμε τι μέλη γενέστε. Να δούμε και μετά τα διαβήματα που έχουμε κάνει στην Τρόικα και μετά τις επαφές που έχουμε με το ΙΜΕ, με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η επόμενη μέρα τι λέει, τι θα κάνουμε,
Πού βαδίζουμε? Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζω την ομοσπονδία μου ή το σωματείο αυτή τη στιγμή, την προσωπική μου άποψη, εγώ δεν ελπίζω ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Δεν θα ανάψει πράσινο. Δηλαδή θα σταματήσουν, ναι, πιστεύω, δεν θα σταματήσουν να εκδίδονται διπλώματα οδήγησης. Πιστεύω, όχι, θα ξεκινήσει κάποια στιγμή. Πιστεύω μέχρι το Πάσχα πάντως δεν θα έχουμε εξέλιξη καλή. Θα ξεκινήσει κάποια στιγμή, αλλά η προσωπική μου άποψη, και το τονίζω αυτό, είναι ότι δεν πιστεύω ότι θα γίνει εξαίρεση για τα επιδόματα μόνο στους εξεταστές τη στιγμή που έχουν κοπεί από όλο το δημόσιο τομέα. Αυτό είναι σαφές. Εξαιρέσεις τέτοιες δεν μπορούν να γίνουν. Θα τις πάνε το πρωί. Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να ολοκληρώνονται οι εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης? Οι εξετάσεις θα έρθουν το πρωί καθώς φαίνεται. Οπότε μέσα στο ωράριο είναι. Μέσα στο ωράριο. Αυτό όμως έχει μία άλλη απώλεια. Την οποία θα λείπουν υπάλληλοι από τις θέσεις τους στην υπηρεσία. Θα αποδυναμωθούν οι υπηρεσίες με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται πλέον ο πολίτης σε καθημερινά προβλήματα που έχει να κάνει με το Υπουργείο Μεταφορών. Άρα και λοιπόν, όπου και να το πιάσουμε το θέμα, νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα. Όλα αυτά στο πλαίσιο της αξιολόγησης, επαναλαμβάνουμε, έχουν κοπεί τα επιδόματα στο δημόσιο, μεταξύ αυτών και των εξεταστών για τη συγκεκριμένη εκεί κατηγορία. Εκεί που φτάσαμε, κύριε Στεριόπουλε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σαν πολίτες αυτού του... Και ταυτόχρονα, αυτό είναι αλυσίδα, έτσι. Και η αλυσίδα αυτή σπάει σε κομμάτια και διαλύεται ολόκληρη η οικονομική αλυσίδα στον τομέα. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Γεωργαντά, αυτό που φτάσαμε, ναι, να πω κάτι τελευταίο, εκείνο που καταλαβαίνουμε σαν πολίτες αυτή της χώρας που ζούμε, είναι ότι τώρα πλέον και μία λάμπα να θέλουμε να αλλάξουμε σε μία κολόνα της ΔΕΗ θα πρέπει να πάρουμε την άδεια από την Τρόικα. Αυτό είναι λυπηρό. Αυτό είναι λυπηρό. Δεν κανονίζουμε εμείς για μας, μάλιστα. Σαν πολίτες, δηλαδή, δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Και έτσι ήθελα να κλείσω. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργαντά. Να είστε καλά. Ελπίζω να έχουμε νεότερα και ευχάριστα νεότερα, αν είναι εύκολο, από την επαφή την οποία θα έχετε στην Αθήνα. Εμείς επιστρέφουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα τέλη κυκλοφορίας. Γιάννη,